κάνω μια αγκαλίτσα τώρα που ήρθες κοντά μου, αλλά όχι, δεν θέλω να χαλάσω όχι, το τέλειο στυλ. Θα δακρύσω γι' αυτό. Όχι, θα τα θυμηθώ και δεν πρέπει. Μα τι έγινε όμως. Κλαίω για κάτι έτσι, ειδικά πραγματάκια. Λίγο, ίσως θα συζητήσουμε κάποια άλλη στιγμή, δεν είμαι έτοιμη τώρα. Okay. Τώρα θα μας πεις όμως, γιατί πρέπει να είσαι έτοιμη, το που θα πας με αυτό το ντύσιμο, το στυλ που έχεις επιλέξει και έχεις δημιουργήσει, στο συγκεκριμένο θέμα. Πάμε Μπαλί με τις κολλητές μου. Θα είμαστε σε ένα beach party αρχικά, με deck, pool party κλπ. Και μετά φεύγοντας από εκεί θα πάμε για dinner στο σπίτι, στη βίλα που έχουμε κλείσει. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Αυτά. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να δούμε την βαθμολογία σου, Νικόλ. Τα πήγες πολύ πολύ καλά, πιστεύω. Πρέπει να είσαι ευχαριστημένη. Σχετικά. Και θα ήθελα να πάω στην Όλγα που έχει βάλει 3 χωρίς καρδούλα. Στάλινγκ δεν έχεις κάνει. Ναι, δεν δηλαδή, έχω κάνει. Ναι, δηλαδή δεν είναι για 3 το look, αλλά σήμερα είμαι χουβαρντού. Ούτε εγώ είμαι ικανοποιημένη σήμερα από αυτό που έχω βάλει. Δεν είμαι. Απλά κάτι συνέβη με το ρούχο που ήθελα να βάλω, δεν ολοκληρώθηκε. Οπότε έβαλα αυτό τελευταία στιγμή. Δεν έχω να πω κάτι, καταλαβαίνω. Εντάξει. Οπότε, Νικόλ μου, πήγαινε τώρα στη θέση σου για να δούμε τι έχουν να πούνε και οι κριτές μας. Γεια σας. Βγάλε και λίγο τα γυαλάκια σου. Λοιπόν, ωραίο είναι το φόρεμά σου, μου αρέσει. Μου αρέσει και για τον Μπαλί. Δεν ξέρω τι θα έφερνες, αλλά είναι ένα φόρεμα που μια χαρά μπορεί να φορεθεί σε έναν deck με άλλα παπούτσια. Με κάποια κοσμήματα, με μια άλλη τσάντα λίγο πιο εντυπωσιακή, με άλλα γυαλιά. Θα μπορούσες δηλαδή να χτίσεις ένα ωραίο look πάνω σε αυτό το φόρεμα. Οκ. Okay. Εγώ θα σου βάλω ένα για σήμερα. Ευχαριστώ. Εγώ αυτό το φόρεμα το βλέπω σίγουρα στον Μπαλί. Μ' αρέσει πάρα πολύ, μου αρέσουν τα σκουλαρίκια που έχεις φορέσει, έχεις δώσει λίγη λάμψη στο πρόσωπό σου. Δεν με ενοχλούν καθόλου τα παπούτσια, γιατί εφόσον θα είσαι σε ντεκ ή σε πισίνα και μετά θα πας κατευθείαν σε ντίνερ, μου αρέσουν, τα βρίσκω σωστά. Θα ήθελα σίγουρα μια πιο εντυπωσιακή τσάντα, άλλο χρώμα, κάτι πιο φωτεινό, κάτι που να δώσει λίγο χρώμα στην εικόνα. Τα γυαλιά δεν ταιριάζουν καθόλου, όχι το σχήμα, το χρώμα δεν ταιριάζει. Το χρώμα, και γενικά σου λείπει ένα στοιχείο που να λέει μπατσελορέτ. Δύο. Ευχαριστώ πολύ. Και θα ολοκληρώσουμε τώρα την κριτική με τον Δημήτρη μας. Αυτό το ρούχο λοιπόν είναι πάρα πολύ ωραίο. Το παπούτσι σίγουρα δεν ταιριάζει, ήθελε μια άλλη που λίγο παντοφλέ, κάτι διαφορετικό όμως, όχι αυτό. Τα γυαλιά να σου εξηγήσω εγώ που είναι ταρταρούγα. Αυτά τα γυαλιά είχαν βγει πιο πολύ στα 50s, 40s, 60s κτλ. Γι' αυτό ίσως δεν ταιριάζουμε αυτό το outfit που ξεκίνησε να φοριέται από τα 70s και μετά. Βγάλω λίγο τα γυαλιά για να σε βλέπουμε κιόλας. Τώρα θέλετε να βγάλετε γυαλάκια. Για να σε δω. Έκανε πολύ χαλαρό μακιγιάζ. Είσαι ένα όμορφο κορίτσι, οπότε ό,τι και να βάλεις πάντα δείχνει γιατί λίγο έτσι παραπάνω πιο ωραίο πάνω σου. Μην κοιτάς έτσι, Λιάννα. Ωραία. Μην κοιτάς. Εντάξει, δεν πειράζει. Τι δεν όμορφη μπορώ που είσαι όταν κλαις, λέει ένα τραγούδι. Ορίστε και από μένα. Ευχαριστώ πολύ. Πάρε τη θέση. Ευχαριστώ.